αξία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα ο νόμος Κατσέλη δεν ισχύει. Τέλειωσε προχτές. Τέλειωσε προχτές. Από την χθεσινή τηλεδιάσκεψη με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, χθες τουλάχιστον δεν βγήκε λευκός καπνός. Πού πάμε? Καταρχήν θα βγει λευκός καπνός, αλλά επιτρέψτε μου να πω κάτι άλλο πριν. Λόγω της δουλειάς δεν έχω την ευκαιρία να παρακολουθώ πολλές εκπομπές, αλλά σήμερα μου δώσατε αυτή την ευκαιρία ως θεατής να τις παρακολουθώ. Πραγματικά υπήρχε ένας όγκος πληροφοριών και ένας όγκος αλήθειας σε αυτό που γίνεται, που οφείλω να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που κάνετε. Το λέω γιατί πολλές φορές και εμείς δεν έχουμε καθαρή εικόνα τι κάνει η ΕΡΤ και πώς το προωθεί, όπως και άλλα κανάλια, εντάξει, δεν λέω. Λοιπόν, αυτό που θα γίνει, που το λέω με μια σιγουριά, ο Υπουργός Οικονομικών οφείλει πάντοτε, ξέρετε, να κρατάει λίγο μικρό καλάθι, γιατί είναι μέσα στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, είναι ότι θα προχωρήσει το σχέδιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Έχει μιλήσει ο Αλέκος ο Φλαμπουράρης αρκετές φορές γι' αυτό, όπως και οι άλλοι. Και ο κύριος Λιάκος. Και ο Λιάκος, βεβαίως. Που θα καλύπτει την συντριπτική πλειοψηφία αυτών που έχουν κόκκινα δάνεια. Κόκκινα στεχαστικά και ορισμένα επιχειρηματικά. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Θα έχει κλείσει αυτή η διαδικασία, νομίζω, στις επόμενες μέρες. Ούτως ή άλλως πρέπει νομίζω, να έχει ακριβώς. Πριν τις 11 που είναι το Eurogroup, έτσι. Άρα θα πρέπει να έρθει το νομοσχέδιο στη Βουλή πριν τις 11. Θα έρθει. Δεν είναι εκεί. Απλά θεωρώ ότι είναι ορισμένα τυπικά πράγματα και ορισμένες να λυθούν και ορισμένες πληροφορίες. Μάλλον να δοθούν ορισμένες πληροφορίες. Αλλά πρέπει να τονίσουμε και ορισμένα ζητήματα, ότι θα υπάρχει και κούρεμα των δανείων, δηλαδή κούρεμα από την πλευρά των πανωτόκιων, στα πανωτόκια κατά κύριο λόγο, και θα υπάρχει και συμμετοχή του κράτους σε αυτή τη διαδικασία, η οποία θα είναι επιδότηση αυτού του δανείου κατά περίπου το 1/3. Αυτό είναι το βασικό. Θα υπάρχουν και κόφτες, γιατί αυτό θέλω να το πω για τους θεατές μας, γιατί στο σύνολο της οικονομίας δεν μπορεί να πηγαίνει στο ένα κομμάτι μόνο, θα πρέπει να βλέπεις όλο το puzzle. Άρα εμείς προσπαθούμε και να τους να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία και να προστατεύσουμε τους τραπεζικούς ισολογισμούς, την τραπεζική λειτουργία. Και νομίζω ότι μαζί με τους τραπεζίτες έχουμε βρει την ισορροπία. Και πρέπει να πούμε ότι όσοι είναι στο νόμο Κατσέλη αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να είναι στο νόμο Κατσέλη, με εξαίρεση βέβαια την πιθανότητα να μην θέλουν να είναι πια στο μόνο νόμο Κατσέλη και να θέλουν να μπουν στο νέο νόμο. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν το τελικό σχέδιο του νόμου και να το κουβεντιάσουμε. Ούτως ή άλλως εκεί θα φανεί και πόσοι είναι κερδισμένοι, πόσοι είναι χαμένοι, αν θα βρεθούν αυτοί οι οποίοι επί τούτου δεν προχωράνε. Νομίζω ότι αυτά θα φανούν μέσα στο επόμενο νόμο. Όμως πρέπει να έχει και ένα χρονικό περιθώριο, ώστε με μία έννοια αυτοί που έχουν πραγματική ανάγκη να μπουν σε αυτόν. Βγήκαμε από τα μνημόνια, κύριε Υπουργέ, η επιτήρηση όμως είναι εδώ. Έτσι. Και η Κομισιόν έκανε τις παρατηρήσεις, τις έδειξε τις κίτρινες κάρτες της και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χθες το βράδυ είπε: για καθίστε παιδιά, να κάτσουμε να το κουβεντιάσουμε λίγο για να δούμε αν θα προχωρήσει ή όχι. Κοιτάξτε, είμαστε σε μια διαδικασία που πέρασαν όλες οι χώρες και περνάνε όλες οι χώρες που έχουν βγει από τα μνημόνια. Έχουμε πει κιόλας, στην παιδική μας περίπτωση, αυτή θα λέγει κανένας η επιτήρηση θα είναι λίγο πιο στενή στο πρώτο χρονικό διάστημα. Όμως το πράγμα πάει καλά. Η αναβάθμιση από τους διεθνείς χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Λέτε για τη διπλή αναβάθμιση της Μούντις. Είχε ξεχάσει να κάνει μία. Χρονικά έπρεπε να έχει κάνει άλλη μία και τις έκανε δύο μαζί. Έχει όμως σημασία το γεγονός ότι παραδέχονται, και αυτό ξέρετε είναι και προεόρθεια, στο τι λέει στους πελάτες της σε σχέση με τις επενδύσεις. Παραδέχεται ότι έχει βελτιωθεί πλήρως η κατάσταση στην χώρα, μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα. Είμαστε δηλαδή ένα βήμα, για να τα λέμε για να το καταλάβει και ο κόσμος, πριν το Α. Πριν το Α. Αυτό δείχνει ότι η οικονομία στη χώρα πηγαίνει καλά. Η χώρα δεν έχει καμία σχέση το 2019 με την χώρα που είχαμε το 2014. Τα ανέλησε πολύ καλά ο Πρωθυπουργός εχθές και στους Δελφούς. Οπότε μπορούμε και έχουμε πολύ μεγάλα κομμάτια ελευθερίας να διαχειριζόμαστε τον προϋπολογισμό μας και το σύνολο της οικονομίας, και ώστε να βελτιώνεται η κατάσταση
θα έλεγε κανένας, ναι, στην ίδια την κοινωνία. Α, τι θα γίνει όμως με τις 120 δόσεις, για παράδειγμα, επειδή εδώ πέρα υπάρχει η κίτρινη κάρτα από την Κομισιόν. Τώρα, δεν ξέρω αν πρέπει να σας ρωτάω, δεν είστε Υπουργός Οικονομικών ή Υπουργός Εργασίας. Ναι, αλλά εντάξει, με μια έννοια είμαι και πολιτικός στέλεχος. Εντάξει. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι με. Δεν είμαι τεχνοκράτης της μεταναστευτικής πολιτικής. Πολιτικός σε σχέση με τη μεταναστευτική πολιτική είμαι. Εγώ σας λέω το εξής, θα υπάρξουν 120 δόσεις ως το άνω όριο, δηλαδή αν κάποιος χρωστάει για παράδειγμα 3.000, δεν θα είναι 120, θα είναι 60 δόσεις. Γιατί το πεντάρικο είναι το ελάχιστο. Νομίζω ότι πλέον θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανακούφιση. Όποτε κάναμε στην Ελλάδα τέτοια ρύθμιση, βγήκε καλή για τα έσοδα. Βγήκε καλή για τα έσοδα, γιατί απελευθερώνονται κάποιοι άνθρωποι, έχουν πλέον τη δυνατότητα. Πάντα υπάρχουν βέβαια και οι κόφτες, δηλαδή ας πούμε ξέρω τι λεφτά έχει στην τράπεζα. Γιατί δεν μπορεί να λες ότι δεν μπορώ να πληρώσω ένα δάνειο ή δεν μπορώ να πληρώσω την εφορία. Εντάξει, έρχονται και την ίδια στιγμή να έχει ένα εκατομμύριο στην τράπεζα. Έρχονται και οι θηρίδες. Ναι, όλοι, όλα. Είναι το σύνολο της περιουσίας. Γιατί ξέρετε ότι τα πρώτα χρόνια της κρίσης, πέρα από την έλλειψη ελέγχου του τι γινότανε, πολλοί ακολούθησαν για να σωθούν. Έτσι, δεν τους κατηγορώ. Αν πάει άλλος και στις θηρίδες έχει 5 εκατομμύρια, είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά αυτή είναι μια περίπτωση. Δεν χωράνε, είναι μια περίπτωση. Να είναι μεγάλες οι θηρίδες. Δεν ξέρω, δεν έχω σχέση. Δεν ξέρω, εσείς δημοσιογραφικά φαντάζομαι το έχεις δει, αλλά σας λέω ότι αυτές είναι λίγες περιπτώσεις. Τι μας ενδιαφέρει εμάς? Εμάς μας ενδιαφέρει πρώτα και κύρια οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι μικρομεσαίοι. Αυτοί πρέπει να απελευθερώσουν τις δυνάμεις. Κύριε Πιτσά, μία από τις κίτρινες κάρτες μιλάει για την υπερφορολόγηση που βάζει φρένο στις επενδύσεις. Οι επενδύσεις έρχονται και δένουν με την ανάπτυξη, που είναι η λέξη κλειδί, και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγάλο στίχημα, οι επενδύσεις. Αυτό που μας λένε όμως είναι, παιδιά, υπερφορολόγηση έχετε. Ναι, αυτά είναι τα ωραία. Δηλαδή έρχονται μια περίοδο και λένε φορολογήστε για να έχετε έσοδα, και έρχονται σε μια δεύτερη περίοδο και λένε υπερφορολόγηση. Εμείς έχουμε από τη Θεσσαλονίκη εξαγγείλει ένα σχέδιο μείωσης της φορολογίας, είτε πρόκειται για το ΦΠΑ, είτε πρόκειται για την φορολογία νομικών προσώπων και φυσικών προσώπων, η οποία είναι κλιμακωτή και ολοκληρώνεται κατά κύριο λόγο το πρώτο της επίπεδο το 2022. Δηλαδή στην επόμενη, θα έλεγε κανένας, κυβερνητική θητεία, που εγώ λέω ότι θα είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, αν αυτό το συνδέουν με το ζήτημα του αφορολόγητου, δηλαδή φτιάχνετε μια μεγαλύτερη βάση, ποιο πρόβλημα θα έχουμε, που πρέπει να το σκεφτούμε? Ότι πάμε και φορολογούμε ανθρώπους με πολύ λίγα εισοδήματα. Δηλαδή όταν ο άλλος έχει εισοδήματα, σκεφτείτε το, και ας το σκεφτεί ο καθένας που μας ακούει, 6.000. Πονάει ο μικρομεσαίος. Ναι, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, θα πρέπει να δεις, και το βλέπεις, και έχουμε ένα σχέδιο σε σχέση με αυτό. Πώς θα μπορούμε να απαλύνουμε τους μικρομεσαίους, έτσι δεν είναι? Άρα υπάρχουν και με μία έννοια. Και να με πάρετε μία έννοια, και άλλα μέτρα. Μέτρα με την έννοια της ανακούφισης. Ναι, είναι. Γιατί στο σχεδιασμό σας. Γιατί έχει να κάνει και με το. Βεβαίως. Όπως στο σχεδιασμό μας είναι, και μετά από συγκεκριμένες επιτυχίες, να πούμε ότι έχουμε συμφωνήσει για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά συγχρόνως μπορούμε να διαπραγματευτούμε, γιατί έχουμε μια αναπτυξιακή πορεία και αυτό θα βοηθήσει και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας. Αυτά είπε και ο Μοσκοβισί εχθές. Και έτσι είναι η ζωή, έτσι, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή κινείται και στη Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι θεσμοί είναι μια συνεχή διαπραγμάτευση. Δεν είναι Ευαγγέλιο. Μάλιστα. Που έχουμε υπογράψει. Αλλάζω σελίδα, κύριε Υπουργέ. Αύριο στο ΣΥΡΙΖΑ έχετε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής με βασικό θέμα τις ευρωεκλογές. Έκλεισε, αν καταλαβαίνω καλά, το είπε και ο κύριος Χαρίτσης, το θέμα αν θα είναι σταυρός η λίστα. Είναι σταυρός. Ναι, αν δεν έπρεπε καλά να έχει ανοίξει καν αυτό το θέμα. Δεν υπήρξε ποτέ μια συζήτηση. Πάντως ξέρουμε ότι θα είναι με σταυρό. Ναι, δημιουργούνται μερικές φορές κάποια ρεπορτάζ και τα λοιπά, που μετά καθοδηγούν και την επικοινωνιακή. Ενίοτε δεν έχουμε πάρει όμως καθαρές απαντήσεις. Αλλά, ναι, δεν θέλω εγώ να πω αυτό το πράγμα. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Για μένα τουλάχιστον ήταν πάντα ξεκάθαρα. Μερικά πράγματα είναι ότι θα γίνει με σταυρό οι ευρωεκλογές. Εμένα με ενδιαφέρει να επικεντρώσω στη σημαντικότητα αυτών των ευρωεκλογών. Η αίσθησή μου, κύριε Υπουργέ, η αίσθησή μου είναι ότι ο κόσμος δεν πολύ ενδιαφέρεται για τις ευρωεκλογές.
Μέχρι τώρα παρακολουθήσε το θέμα, ναι, παρακολουθήσε το θέμα των Πρεσπών. Τώρα παρακολουθεί το θέμα της οικονομίας. Στο μυαλό του έχει τις εθνικές εκλογές. Αλλά με τις ευρωεκλογές η δικιά μου η αίσθηση είναι ότι ο κόσμος δεν πολύ απασχολείται. Δεν απέχει από την αλήθεια αυτό που λέτε. Αλλά αν σκεφτεί κανένας ότι το πού πάει η ευρωπαϊκή πολιτική και πού πήγε, mm-hmm, και η ευρωπαϊκή πολιτική, θα έλεγε κανένας, ανέδειξε το ζήτημα της λιτότητας, άρα και των μνημονίων, τον προηγούμενο χρονικό διάστημα, όχι οι ευρωβουλευτές, η ευρωπαϊκή πολιτική, όπως και σε μια σειρά άλλα πράγματα, το ενδιαφέρον μας για τις ευρωεκλογές πρέπει να είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Ευρώπη σήμερα όλο και περισσότερο επηρεάζει τη ζωή του καθενός μας. Δηλαδή όχι μόνο την πολιτική της χώρας, αλλά και τη ζωή του καθενός μας. Mm-hmm. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που θα παίζεται σε αυτή τις ευρωεκλογές είναι η κατεύθυνση της Ευρώπης. Θα είναι η κατεύθυνση ανταγωνισμός και όπου φτάσουμε, γιατί αυτό είναι το βασικό, ή θα είναι η κατεύθυνση συνανάπτυξη, αλληλεγγύη και αυτό που εμείς λέμε δίκαιη ανάπτυξη, δηλαδή από την ανάπτυξη να έχουν κέρδη, να έχει κέρδη ο άνθρωπος και ιδιαίτερα ο άνθρωπος στην κατώτερη κλίμακα ή στις κατώτερες κλίμακες, οι μικρομεσαίοι, οι εργαζόμενοι κτλ. Εμείς λέμε αυτό το δεύτερο πράγμα. Αυτό θα έχει να κάνει και με το γεγονός ότι εμφανίζεται ένα κύμα ξενοφοβίας και ρατσισμού σε σχέση και με το μεταναστευτικό, θα λέει κανένας, το οποίο κανονικά δεν είναι το πρώτο θέμα στην Ευρώπη, αλλά γίνεται πρώτο θέμα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Γιατί θέλουν να κρύψουν τις ανισότητες. Φταίει δηλαδή για την κατάσταση που βρίσκεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας Γερμανός, ένας Βέλγος, ένας Έλληνας, ο άλλος, ο μετανάστης. Δεν φταίει ο μετανάστης. Φταίει το γεγονός ότι κάποιοι γίνονται όλο και πιο πλούσιοι και κάποιοι βυθίζονται, θα λέγα, ή σταθεροποιούνται σε ένα χαμηλό επίπεδο. Κύριε Υπουργέ, έχετε ξεκινήσει η συζήτηση, έχετε ανοίξει μια συζήτηση με τους σοσιαλδημοκράτες. Ναι. Στην Ευρωβουλή σε ποια ομάδα θα είσαστε εσείς? Στην ομάδα της αριστεράς, της ευρωαριστεράς. Mm-hmm. Αλλά κρίνουμε ότι η ομάδα της ευρωαριστεράς και τα αριστερά κόμματα στην Ευρώπη πρέπει να βρουν κοινούς τόπους και σε σχέση με αυτό που είπα προηγούμενα, με τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, και ξέρουμε ότι στην Ευρώπη τα περισσότερα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στρίβουν, επιτρέψτε μου να πω την συζήτηση, προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού προοδευτικού πόλου. Εσείς στρίβετε, γιατί το λέω αυτό? Ας πούμε, οι σοσιαλδημοκράτες είναι υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων και δι' των μη κερδοσκοπικών, η αριστερά λέει κάθετα όχι. Εσείς λέτε κάθετα όχι. Ένα παράδειγμα. Εμείς λέμε πώς μπορεί να υπάρχει. Όχι. Πώς μπορεί να υπάρχει ότι σύγκληση? Ο ένας στρίβει προς τον άλλον, θα λέει κανένας, δεν μπορεί να μπει σε αυτό που είναι πολύ σοβαρό πιθανά για μια χώρα, αλλά είναι ένα, όχι δευτερεύον, αλλά δεν είναι το πρώτο θέμα. Σήμερα οι σοσιαλδημοκράτες και εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε... Το χρησιμοποίησα ως παράδειγμα πόσο κοντά είστε. Καλά κάνετε. Αλλά είμαστε πάρα πολύ κοντά στα ζητήματα του κοινωνικού κράτους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, στο ζήτημα της αντιμετώπισης της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και του φασιστικού φαινομένου. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο ζήτημα της αλληλεγγύης και της συνευθύνης όλης της Ευρώπης. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στα ζητήματα να αναπτυχθούν οι αρμοδιότητες του Ευρωκοινοβουλίου και να μην είναι τα πάντα σε κλειστά, θα έλεγε κανένας, κυκλώματα όπως είναι το Eurogroup και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, στο επίπεδο λοιπόν και της οικονομίας και της... έχουμε διαφορές. Δηλαδή, το πρώτο που θα μπορούσε κάποιος να μου πει είναι ότι για χρόνια οι σοσιαλδημοκράτες είχαν ασπαστεί το θεώρημα του νεοφιλελευθερισμού, ότι όταν είσαι ανταγωνιστικός, μεγαλώνει η πίτα και αμέσως μετά περνάει παρακάτω. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές ανάμεσα σας. Βεβαίως. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς θα είμαστε στην ομάδα της Ευρωαριστεράς και αυτή θα είναι στην ομάδα των σοσιαλδημοκράτων. Ας το φέρουμε αυτό στα δικά μας λοιπόν. Ας έρθουμε εδώ στα δικά μας. Ας έρθουμε στο προσκλητήριο επί της ουσίας που έχετε απευθύνει εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός, ναι, στο κομμάτι της κέντρο-αριστεράς. Ένα προσκλητήριο όμως, το οποίο οι δύο στους οποίους απευθύνθηκε, οι δύο βασικοί που απευθύνθηκε, το Κίνημα Αλλαγής και το Ποτάμι, απάντησαν όχι ευχαριστούμε, εμείς δεν θα πάρουμε. Ναι, κοιτάξτε τώρα τη μεγάλη διαφορά. Στην Ευρώπη η σοσιαλδημοκρατία κλείνει, θα έλεγε κανένας, προς τα αριστερά. Και μπορούμε με άνεση να μιλάμε για αριστερή σοσιαλδημοκρατία. Στην Ελλάδα, λόγω του ενοχικού παρελθόντος, ιδιαίτερα του νέου ΠΑΣΟΚ, και δεν θέλω να το προσωμιάσουμε. Με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, κάποιοι λένε ότι
εσείς πάνε να φτιάξετε το νέο ΠΑΣΟΚ τώρα. Υπάρχουν καλά, και αυτοί. Εντάξει. Θα απαντήσω και σε αυτό. Εμείς είμαστε κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς και θα παραμείνουμε κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Όμως, σαν κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, θέλουμε να διαμορφωθεί ένας τέτοιος προοδευτικός αστερισμός, πόλος, όπως θέλετε πείτε τον, ενάντια στην οπισθοδρόμηση. Γιατί για μας η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνο η συντήρηση, τουλάχιστον για μένα. Θα γυρίσει την Ελλάδα πίσω στα προηγούμενα χρόνια. Λέω λοιπόν ότι αυτό που δεν υπάρχει σε επίπεδο, θέλεγε κανένας, κομμάτων στην Ελλάδα, είπατε και την αναφορά, υπάρχει σε κοινωνικό επίπεδο και υπάρχει σε επίπεδο πολιτικών ομάδων ή πολιτικών εκπροσωπήσεων. Εγώ θα κάνω και ένα τολμηρό, θα λέγε κανένας, βήμα. Σήμερα σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτό το διαχωρισμό, όποιος θέλει, ακόμα μπορεί να έρθει και να δημιουργήσουμε αυτό το μέτωπο και για τις ευρωεκλογές και για τις βουλευτικές εκλογές. Με βάση την ετερόκλητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχετε. Ναι. Και πολιτικό προσωπικό το οποίο είναι και στην κυβέρνηση και το οποίο προέρχεται από τη συντήρηση. Ναι, έτσι, λέτε έτσι για δύο, θα φτιαχτεί. Για δύο-τρεις. Τους ξέρετε και τους ξέρουμε όλοι. Θέλετε να πούμε δύο ονόματα. Υπάρχει... Αλλά έτσι μπορεί να προκύψει και το αριστερά. Όπως ξέρετε. Όχι, εμείς δεν διεκδικούμε ούτε να φτιάξουμε την κεντροαριστερά στην Ελλάδα. Να φτιάξουμε άλλο κόμμα εμείς. Mm-hmm. Ούτε να είμαστε η κεντροαριστερά στην Ελλάδα. Διεκδικούμε στο να είμαστε στο κέντρο ενός μεγάλου προοδευτικού πόλου όπου μέσα είναι και η κεντροαριστερά. Ή πιο καλά η αριστερή σοσιαλδημοκρατία. Αυτό θα έχει μια πολύ μεγάλη σημασία στη μάχη προς, στην πορεία προς τις εκλογικές μάχες, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι την επόμενη μέρα των εκλογών και με βάση τα αποτελέσματα αναπροσδιορίζονται και αναπροσανατολίζονται οι πολιτικές δυνάμεις και η ίδια η κοινωνία. Δηλαδή εμένα θα με ενδιέφερε, θα έλεγε κανένας, να δω, αλλά δεν μπορώ να κάνω τον μάγο, τι θα κάνει και πού θα είναι το κοινάλ μετά τις ευρωεκλογές ή μετά τις εθνικές εκλογές. Όλα αυτά έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία. Κύριε Υπουργέ, επειδή μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, παράκληση για δύο σύντομες απαντήσεις. Έρχομαι λίγο στο χαρτοφυλάκιό σας. Σε σχέση με το μεταναστευτικό προσφυγικό εν ώψη των ευρωεκλογών, οι επιδιώξεις μας ποιες είναι? Παράκληση, σύντομες απαντήσεις. Σε επίπεδο Ευρώπης, και θα το συζητήσουμε την επόμενη Πέμπτη πάλι. Γι' αυτό το ρωτάω. Εμείς δουλεύουμε στα εξής τρία επίπεδα. Πολύ γρήγορα θα τα πω. Το πρώτο επίπεδο είναι πώς η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει τις χώρες που παράγουν προσφυγιά και μετανάστευση. Στην προσφυγιά με ειρηνευτικές διαδικασίες, στη μετανάστευση, ώστε να διαμορφώσει συνθήκες ώστε να έχουν ζωή εκεί. Το δεύτερο επίπεδο είναι ότι πρέπει να υπερασπίσουμε τη συνθήκη της Γενέβης, είναι εξατομικευμένη η διαδικασία της προσφυγικής αίτησης και να αρχίσουμε να ενσωματώνουμε στο εσωτερικό δίκαιο της Ευρώπης τη συνθήκη του Μαρακές που αφορά τους μετανάστες. Και το τρίτο, σε επίπεδο Ευρώπης, να υπάρχει ένας ορθός δίκαιος καταμερισμός της ευθύνης και της αλληλεγγύης, άρα και του βάρους, ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης. Αυτά τα τρία, γιατί το σύστημα φιλοξενίας μας έχει αρχίσει και, έχει και πιέζεται, άρα ένα πρόγραμμα relocation μετεγκατάστασης από την Ελλάδα αλλά και από την Τουρκία, με την οποία έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία σε επίπεδο μεταναστευτικού, είναι αναγκαίο έστω και ως μεταβατικός μηχανισμός. Μάλιστα. Αυτών που θέλουν. Κύριε Υπουργέ, τελευταία ερώτηση. Επειδή σήμερα μας παρακολουθούν και από τη Λέσβο, μας παρακολουθούν από πάρα πολλά σημεία της χώρας όπου υποδέχονται τους μετανάστες. Με βάση όσα είπατε, έχουμε τώρα 75.000. Ναι, και στο τέλος του χρόνου κάνατε μια πρόβλεψη ότι θα φτάσουμε περίπου τους 90. Τι λέτε, τι θα πείτε σε αυτούς τους κατοίκους? Αν δεν υπάρξει κάποιο άλλο πρόγραμμα για το οποίο εμείς δουλεύουμε και παλεύουμε, και σας λέω ότι θα το πετύχουμε. Εγώ λέω το εξής, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εκ των οσής της πίεσης στα νησιά. Στο 2018 από τα νησιά στην ενδοχώρα ήρθαν 29.090 άνθρωποι. Και υπήρξαν και επιστροφές, υπήρχαν και μετακαταστάσεις και τα λοιπά. Σήμερα το κύριο πρόβλημα συναντιέται στην ΣΑΜ. Άρα έχουμε επικεντρώσει, χθες είχαμε μια σύσκεψη με τους διοικητές των νησιών, έχουμε επικεντρώσει κατά κύριο λόγο στη ΣΑΜΟ. Μάλιστα. Αλλά δεν αφήνουμε
τη Λέρο, όπου έχουμε ένα κύμα Παλαιστινίων, την οποία γρήγορα θα την αποφορτίσουμε, όπως και την Λέσβο, όπου βεβαίως από τις 9.000 που ήταν πριν 2-3 μήνες, τώρα είναι 5.000, αλλά πρέπει να φτάσουμε στον οριακό και ψυχολογικό, αλλά και πραγματικό αριθμό του κάτω από 4.000 γρήγορα. Θα το κάνουμε. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Και εμείς προχωράμε και πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, καθίστε εδώ. Θα ασχοληθούμε και με την καρδιά μας. Έχουμε ιατρική.